Στα κάγκελα βρίσκονται κυριολεκτικά οι υπεύθυνοι στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης εξαιτίας της μη απόδοσης των προβλεπόμενων από τον νόμο τελών από 6 ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενη αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά των συγκεκριμένων εταιριών, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει τα παρακρατηθέντα από τους λογαριασμούς δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Για το λόγο αυτό, ο κ. Κυρίζογλου ενημέρωσε με σχετική επιστολή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνο Σκρέκα και τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Αθανάσιο Δαγούμα. Οι πολίτες πληρώνουν σε αυτούς τα χρήματα όχι για να τα παρακρατήσουν, αλλά για να τα αποδώσουν στον Δήμο. Έτσι. Όταν αυτοί δεν τα αποδίδουν, μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, θεωρείται ότι τα υπεξαιρούν. Δεν μπορεί να μας τυρανάνε κατά αυτόν τον τρόπο και να τρέχουμε ως επέτες να ζητάμε τα χρήματα τα οποία είναι δικά μας. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κύριος Κυρίζογλου, η μη απόδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο τελών αφαιρεί σημαντικούς πόρους από τον Δήμο και δημιουργεί αδικαιολόγητες δημοσιονομικές τρύπες, ενώ συμπληρώνει πως οι 6 αναφερόμενες ως παραλήπτριες εκκοινοποιήσεως του παρόντος εγγράφου εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις σαφείς νομοθετικές διατάξεις, παρακρατώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει, δολίως τα νόμιμα έσοδα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Γιατί διαμαρτυρόμαστε? Πρώτον, διότι τα χρήματα αυτά είναι χρήματα των δημοτών που τα πληρώνουν για τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας και οφείλουν να μας τα δώσουν. Και δεύτερον, διότι οι καθυστερήσεις τις οποίες γίνονται και καθυστερούν να αποδώσουν τα χρήματα δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους προϋπολογισμούς των ανταποδοτικών τελών των Δήμων. Ο κύριος Κυρίζογλου επισημαίνει ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να ακολουθεί την νόμιμη οδό για την ίσπραξη των θεσμοθετημένων εσόδων του, με υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων κατά των υπευθύνων για την παράνομη παρακράτηση των χρημάτων που οι πολίτες καταβάλουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και οι πάροχοι παρανόμως δεν αποδίδουν. Οι εταιρείες αυτές όμως στο παρελθόν, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο το δικό μας δεν απέδιδαν, χρωστούσαν. Με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να κάνουμε εξώδικες, οχλήσεις και μηνύσεις σε δύο από αυτές. Πλήρωσαν συνολικά 624.000 ευρώ. Ήδη όμως, σύμφωνα με τον πίνακα, διότι πλέον θα μιλάμε επώνυμα, γιατί κάποιες είναι τακτικές στις πληρωμές τους, οι ΔΕΗ και κάποιες από τις εταιρείες, κάποιες όμως δεν είναι σε τάξη σε ό,τι αφορά τον χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 3 εταιρείες έχουν πληρώσει μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021, άλλες 2 εταιρείες μέχρι το Σεπτέμβριο και μόλις 1 εταιρεία πλήρωσε έως και τον Νοέμβριο. Έκτοτε, ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης δεν ξαναείδε το χρώμα του χρήματος από τις 6 εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πραγματοποιούμενες από την ΔΕΗ ή τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή, αυτές που είναι οι εταιρείες, εις πράξεις αποδίδονται στον δικαιούχο Δήμο βάσει σχετικής εκαθαριστικής κατάστασης εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασμοί. Γεμάτος ορκή και αγανάκτηση, ο Δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου δηλώνει πως με τις υπάρχουσες συνθήκες δεν μπορούν να προγραμματιστούν και να οργανωθούν οι δαπάνες και οι προμήθειες σωστά στην καθαριότητα και τον φωτισμό. Όπως λέει, κάθε χρόνο για να συνταχθεί ο προϋπολογισμός των ανταποδοτικών τελών λαμβάνονται τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς. Αν δηλαδή πρέπει ο Δήμος να έχει 800.000 έσοδα και έχει τελικά 500.000, διότι το υπόλοιπο ποσό το παρακρατούν οι εταιρείες και δεν το αποδίδουν, τότε είναι υποχρεωμένοι οι αρμόδιοι του Δήμου να κάνουν τον προϋπολογισμό με βάση τις 500.000 ευρώ, κάτι που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Αυτές οι 300.000 ευρώ λοιπόν, τις οποίες κατακρατούν αυτοί, θα πρέπει εμείς ή να βρούμε έναν τρόπο μαγικό να βάλουμε τα χρήματα ή να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη στους πολίτες. Όχι. Δεν το κάναμε και δεν θα το κάνουμε ποτέ. Σύμφωνα με τον κύριο Κυρίζογλου, θα κινηθούν σύντομα αστικά και ποινικά εναντίον αυτών των εταιριών και τους καλούν έστω και την ίστατη ώρα να συμμορφωθούν. Διαφορετικά, όπως τονίζει, δεν θα υποστείλουν τη σημαία της εναντίωσής τους προς αυτή τη συμπεριφορά, την οποία και χαρακτηρίζει ως καθαρή υπεξαίρεση. Μάλιστα, καλεί τόσο τον Υπουργό όσο και τη ΡΑΕ να προβούν, αν χρειαστεί, ακόμη και σε ανάκληση των αδειών στις 6 εταιρείες ή και στο κλείσιμό τους.